Και παροχών σε μια τέτοια εποχή κρίσης. Ο πατέρα μας δυστυχώς βρίσκεται στην εντατική. Το δημοσιονομικό αδιέξοδο της χώρας απειλεί την εθνική μας κυριαρχία. Για πρώτη φορά από το 1974. Μέσα σε σχεδόν 40 χρόνια, δύο κόμματα, τρεις πολιτικές οικογένειες και ορισμένοι επιχειρηματίες οδήγησαν τη χώρα στη χρεοκοπία. Κήρυξαν στάση πληρωμών στους πολίτες, επιχειρώντας να σώσουν τους δανειστές τους. Οι τσάροι της οικονομίας, ύστερα από δεκαετίες σχεδόν συνεχούς λιτότητας, παρουσίαζαν την Ελλάδα σαν τοπική οικονομική υπερδύναμη. Το έργο μας είναι ασυναλόγιστο. Ποια κυβέρνηση έχει στο πρόγραμμα της οικονομίας? Η οικονομία για άλλη μια φορά θα αποδειχθεί ότι είναι το ισχυρό χαρτί της χώρας μας. Ενώ η οικονομία έκανε ένα άλμα και άλλαξε κατηγορία, πήγε από την δεύτερη στην πρώτη εθνική. Όταν το οικοδόμημά τους κατέρευσε, οι ίδιοι άνθρωποι έλεγαν πίσω από τις πλάτες μας ότι λόγω κάποιας γενετικής ανομαλίας είμαστε ανίκανοι να διαχειριστούμε την οικονομία μας χωρίς ξένες παρεμβάσεις. Mm.
κυβέρνησή μας αποκαλούσε κοπρίτες και οι δανειστές μας γουρούνια. Όπως άλλωστε και όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας. Και οι υπουργοί σε όλες αυτές τις χώρες προσπαθούσαν να μας πείσουν ότι τα φάγαμε μαζί τους. I accept that there were failures in the political system, but let's be fair about it. We all partied. Είμαστε λοιπόν τα άσωτα παιδιά μιας καλοκουρδισμένης παγκόσμιας οικονομίας και μιας επιτυχημένης Ευρώπης, ή μήπως το σύστημα είχε προβλήματα από τα νεανικά του χρόνια. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου η ρυθμή ανάπτυξη ήταν υψηλή, τα πραγματικά εισοδήματα ανέβαιναν, η κατανάλωση ανέβαινε, δημιουργήθηκαν αυτές οι συνθήκες που δεν είχαν ξαναφανεί ποτέ στην ιστορία του καπιταλισμού. The king, because he can buy more with his wages than any other worker on the globe. There's no such thing as a crisis-free capitalism. So, there's going to be a crisis somewhere. Αυτή η περίοδος έφτασε στο τέλος της, στα μέσα της δεκαετίας που την έπαιζε. Από εκεί και πέρα μπήκαμε σε μια άλλη περίοδο, περίοδο χαμηλής ανάπτυξης, συχνών κρίσεων, χαμηλής ανόδου του εργατικού εισοδήματος, αν ανέβαινε αυτό. Συχνά υψηλής ανεργίας, μιας γενικότερης δυστοκίας, δηλαδή των όριμων καπιταλιστικών χωρών όσον αφορά τη διαδικασία της ισόρροψης. That crisis was really focused on the power of labor, which was very strong at that time in the core capitalist regions in Europe and North America. And, the result of that was there were a lot of pressures on wages. Labor was well organized. They had a lot of political power in the state, in elections, and it was just a breeding problem for capital. So they had to discipline labor. I mean, they did it a number of ways. They did it mainly by opening up national economies to global competition, gaining access to the world's labor resources. Eventually, of course, as China came into the picture. In the automatic perma freeze, start being a dealer right away. Get a perma freeze today. Χαρακτηριστικό της περίοδου αυτής είναι η γιγάντωση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, την οποία εγώ και άλλοι θα ονομάζαμε χρηματιστικοποίηση. Η χρηματιστικοποίηση έφερε και επέτεινε τις κρίσεις. Share of wages in national income was going down everywhere. And of course, wages is a big part of the market. And then there came the problem of how you sell your goods when the purchasing power is not there. And the answer was, give everybody credit.
So we've got the invention of the credit economy, which really picks up strongly in the 1980s and 1990s to cover the gap between what labor was actually getting and what it could purchase. And that's where many people started to see by the end of the 1990s, 2000, that this was the unsustainable bit. But so it was the way we got out of the crisis of the 1970s that prepared the ground for this kind of crisis. Σκάσει η φούσκα στην αμερικανική αγορά ακινήτων, το χρηματοπιστωτικό σύστημα φτάνει στα όρια της ολοκληρωτικής κατάρρευσης. Συμπαρασύρει έτσι την πραγματική οικονομία που αντιμετωπίζει τα δικά της δομικά προβλήματα. Τα κράτη παρεμβαίνουν πυροσβεστικά. Ρίχνουν χρήματα των φορολογούμενων για να διασώσουν τις τράπεζες και να τονώσουν τη ζήτηση. Η χρηματοπιστωτική κρίση μετατρέπεται έτσι σε δημοσιονομική. Και οι ίδιες οι τράπεζες που διασώθηκαν από τους φορολογούμενους αποφασίζουν να δαγκώσουν το χέρι που τους βοήθησε, ποντάροντας τη χρεοκοπία των κρατών. Η κερδοσκοπία επιδεινώνει την κατάσταση και για την Ελλάδα. Μόνο που αυτή τη φορά είναι κάτι πιο βαθύ που μας λερώνει. Έχει έρθει η σειρά της Ευρωζώνης να πληρώσει. Ο βασιλιάς Ευρώ αποδεικνύεται γυμνός. Πρώτα απ' όλα γυμνός από κράτος. Il n'y a pas de monnaie sans état. L'avantage des États-Unis et l'avantage du dollar, c'est malgré toutes ses faiblesses, c'est entre autres qu'il y a un état qui s'appelle les États-Unis. L'Europe, elle, n'existe pas. L'Europe, il n'y a pas d'Europe politique. C'est-à-dire il n'y a pas de légitimité d'un pouvoir politique en Europe transnationale. À mon avis, la zone euro n'est pas viable. Σε αντίθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση και η Κεντρική Τράπεζα επεμβαίνουν για να περιορίσουν τις ανισότητες μεταξύ των πολιτιών, η Ευρωζώνη τις γιγαντώνει. Δημιουργεί έτσι τους φτωχούς συγγενείς, τα γουρούνια της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Η Ευρωζώνη έχει χωριστεί πεντακάθαρα πλέον σε κέντρο και περιφέρεια. Η κρίση είναι εντελώδητη στην περιφέρεια, είναι στον αφορθμό κρίση της περιφέρειας. Ο μεγάλος κερδισμένος του ευρώ ως τέτοιου νέου νομίσματος είναι φυσικά οι χώρες του κέντρου και κυρίως η Ιρλανδία. Η ανταγωνιστικότητα άρχισε να διαφέρει πάρα πολύ και οι χώρες της περιφέρειας συστηματικά έχασαν ανταγωνιστικότητα. Αυτό λοιπόν ήταν μια άμεση απόρρεια. La crise de l'Union européenne est causée par la manière dont on a réalisé l'intégration européenne. La Grèce, c'est comme si vous mettez dans un ring à Cassius Clay, champion du monde poids lourd, avec un poids plume, et vous lui dites, allez démarrer la bataille et on va voir quel est le meilleur qui va gagner. Γιατί όμως οι χώρες της περιφέρειας υπολείπονται τόσο σε ανταγωνιστικότητα και κυρίως γιατί η ψαλίδα ανοίγει συνεχώς. Της οκνηρής περιφέρειας και της εργατικής Γερμανίας με την υψηλή παραγωγικότητα καταρρύπτεται. Αν καταφέραν κάτι οι γερμανικές κυβερνήσεις, ήταν να κηρύξουν τον πόλεμο στους δικούς τους εργαζόμενους και να παγώσουν τους μισθούς τους για μία δεκαετία. Η
Also wir haben in den letzten Jahren nur Stückkostensteigerungen in nominalen Größen in der Umfang von 7% gehabt. Im Euroraum waren es 27%. Und wenn man so eine Diskrepanz hat, ist ja völlig klar, dass andere Länder niederkonkurriert werden. Weil wenn ein Land quasi die realen Löhne ja sogar sinken, also die sind in Deutschland heute niedriger als zur Jahrtausendwende, und in anderen Ländern immerhin moderate Lohnsteigerungen sind, dann wird natürlich die deutsche Industrie immer wettbewerbsfähiger und andere Industrien haben überhaupt keine Chance. Und durch den Euroraum ist eben ein Mittel ausgeschaltet, was es früher gab, nämlich die Abwertung der nationalen Währung. Und damit war im Grunde ein Mechanismus installiert, der genau zu diesen Ergebnissen führen musste, die wir jetzt haben. Και με δύο τρόπους. Και οι δύο εκ των οποίων ήταν αποφασιστικοί για την κρίση. Ο πρώτος ήταν πολύ μεγάλα ανοίγματα στις τρέχουσες συναλλαγές. Η Ελλάδα δεν είχε το μεγαλύτερο όλων. Όταν δεν μπορείς να ανταγωνιστείς, οι συναλλαγές σου με τον υπόλοιπο κόσμο αρχίζουν και γίνονται ελληματικές. Το έλλειμμα λοιπόν της Ελλάδας είναι τρομακτικό. Αλλά ήταν κάτι που ήταν και στις υπόλοιπες χώρες της περιφέρειας. Αυτό λοιπόν ήταν το ένα φαινόμενο. Συναφές με αυτό το φαινόμενο ήταν η συσσόρευση χρέους. Διότι όταν έχεις αυτά τα λύματα, κάπως πρέπει να χρηματοδοτήσεις. La Grèce est un parent pauvre dans cette Union européenne. La Grèce est un pays de la semi-périphérie du continent européen. Il est évident que la Grèce ne peut pas avoir autre chose que des déficits publics dans les conditions de son intégration au marché européen. Je ne veux pas discuter de la question des Grecs sont-ils paresseux, ça c'est du racisme pur et simple. Η Ευρωζώνη διαλύει το νοσοποιητικό σύστημα των χωρών της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας, αφήνοντάς τις εκτεθειμένες στην παγκόσμια κρίση. Αχίλιος πτέρνα αυτών των χωρών είναι τα ελλείμματα και το χρέος. Χρέος που στη δική μας περίπτωση έχει βαθιές ρίζες στην ιστορία του ελληνικού κράτους. Συνεχώς η χώρα μας από μέσα τη διάρκεια της Επανάστασης άρχισε τα πρώτα δάνεια και από τότε μέχρι τώρα συνεχώς δανείζεται με μία εξαίρεση. Κατάφερε η Ελλάδα σε μια περίοδο ακμής της, το λέω ειρωνικά, να δανείσει. Στην περίοδο της κατοχής δάνεισε τη Γερμανία. Την υποχρέωσαν οι Γερμανοί να γίνει δανειστές από δανειζόμενους. Από τη γερμανική κατοχή και μετά, η χώρα επιστρέφει στον παραδοσιακό της ρόλο, του δανειζόμενου. Και το δημόσιο χρέος, με τη σημερινή μορφή του, απογειώνεται από τη δεκαετία του 80. Η διατήρηση του δημόσιου δανεισμού σε ψηλά επίπεδα στην Ελλάδα έχει να κάνει με την κοινωνική και την ταξική δομή της Ελλάδας και με την μορφή που πήρε η οικονομία της τις τελευταίες δεκαετίες. Έχει να κάνει με την συστηματική αδυναμία του κράτους να φορολογήσει με αποτελεσματικό και στοιχειωδώς δίκαιο τρόπο. Ο Ανδρέας Παπανδρέου χτίζει το απαιτούμενο κοινωνικό κράτος, αλλά ταυτόχρονα μειώνει τη φορολογία ανώνυμων εταιριών και υψηλών εισοδημάτων. Υιοθετεί τις προβληματικές επιχειρήσεις σώζοντας θέσεις εργασίας. Κυρίως όμως σώζει τους ιδιοκτήτες τους.
το δημόσιο έλλειμμα αυξάνεται κατά πολύ. Μαζί του αυξάνεται και το δημόσιο χρέος. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη συνεχίζει το δανεισμό. Το Maastricht επιβάλλει τις αγορές ως μέσο κάλυψης των ελλειμμάτων, απαγορεύοντας άλλες δυνατότητες δημιουργίας χρήματος. Το χρέος εκτοξεύεται με το μεγαλύτερο μέσο ετήσιο ρυθμό ανόδου στην ελληνική ιστορία. Ο Κώστας Σιμίτης έχει περισσότερη τύχη. Τον βοηθούν η δημιουργική λογιστική, η πτώση των ευρωπαϊκών επιτοκίων και η άνοδος των ρυθμών μεγέθυνσης. Έτσι, κρύβει κάτω από το χαλί τις βραδιφλεγείς βόμβες που ο ίδιος θέτει στο χρέος. Το ποσοστό του χρέους φαίνεται να υποχωρεί ελάχιστα. Ο Κώστας Χαραμανλής μειώνει τη φορολόγηση του κεφαλαίου κατά 10 ολόκληρες μονάδες. Μέτρα σαν κι αυτό επιταχύνουν την κατάρρευση της οικονομίας. Το χρέος εκτινάσεται και πάλι. Τη σκυτάλη παίρνει ο Γιώργος Παπανδρέου για να ρίξει τη χώρα στην αγκαλιά των ξένων δανειστών. Στο τέλος της εφαρμογής του μνημονίου, το δημόσιο χρέος θα αγγίζει το 167% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Οι περισσότερες χώρες που βρέθηκαν σε παρόμοια θέση δέχθηκαν την επίσκεψη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Κανένας όμως δεν πλήρωσε τόσο ακριβά όσο η Αργεντινή, το αντεστραμμένο είδωλό μας στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Θα πέσει στην παγίδα του χρέους μαζί με την Ελλάδα το 1824 με τα πρώτα βρετανικά δάνεια. Η θηλιά όμως σφίγγει στα τέλη του 20ου αιώνα. Η χώρα κλειδώνει την ισοτιμία του νομίσματός της με το δολάριο. Χάνει έτσι όλα τα μέσα άσκησης νομισματικής πολιτικής. Ζει τη δική της ευρωζώνη. Μόνο που στη θέση του Βερολίνου βρίσκεται η Ουάσιγκτον. In a way to enter the new century in a very, very solid basis. Παράλληλα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μετατρέπει τη χώρα σε ένα ακόμη πειραματικό εργαστήριο του νεοφιλελευθερισμού. First of all, the IMF played a signature role in creating the crisis in Argentina, driving the same policies of deregulation and privatization that lead to immense corporate profits, but that really destroy the finances of a state. US power in the world, just as they are very clearly the agent of neoliberalism, which means the agent of upper classes in the neoliberal enterprise, whose aim was to increase their income tremendously, but they did. But they did to the present crisis. Με την οικονομική κατάρρευση της Αργεντινής το 2001, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και οι νεοφιλελεύθερες θεωρίες του γίνονται περίγελος των οικονομολόγων σε όλο τον κόσμο. Ορισμένα τέρατα όμως δεν πεθαίνουν ποτέ. The IMF is a little bit like a zombie institution. You can't kill it. The IMF has re-emerged as a player
in quote-unquote bailing out countries that get into trouble, imposing austerity conditions as is happening across Europe, and in a vicious and terrifying way in Greece. And there is no sense whatsoever that this institution has learned anything from the experience of Argentina. Η Ελλάδα θα πληρώσει ακριβά την εμπλοκή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και σε ορισμένες περιπτώσεις θα την πληρώσει προκαταβολικά. The irony of this promise is that in the new arrangement, this increase, Greece is going to put $2.5 billion in there. I think that's only a fiat monetary system worldwide can come up and have Greece help bail out Greece and be prepared to bail out even other countries. Ενώ η Αργεντινή είχε να αντιμετωπίσει μόνο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Ελλάδα μετατράπηκε σε υπηρέτη δύο αφεντάδων. Γιατί στην Ευρώπη το νεοφιλελεύθερο εγχείρημα είχε αναλάβει να προωθήσει και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η European Central Bank was a tool, you know, in the imposition of neoliberal policy. In Europe. Είναι κωμικοτραγικό να το βλέπει κανείς, αλλά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην περίπτωση μας, στην ελληνική περίπτωση, ήταν πιο μαλακό από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα μέτρα που επιβάλλει η ελληνική κυβέρνηση σε συνεργασία με την Τρόικα δεν είναι απλώς άδικα και επικίνδυνα για τον πληθυσμό. Είναι εξ αρχής καταδικασμένα σε αποτυχία. Έχουν τραγικά αποτελέσματα για το επίπεδο ζωής και την καθημερινή ζωή των πολλών και είναι άκρως απίθανο να έχουν θετικό αποτέλεσμα όσον αφορά την οικονομία συνολικότερα και τον τρόπο αντιμετώπισης του χρέους. Και στην Αργεντινή, στόχος των μέτρων δεν ήταν να σωθεί η οικονομία, αλλά οι τράπεζες και οι μεγάλες επιχειρήσεις. The IMF put magnificent pressure on Argentina to repay these debts. Many of the debts were inflated, in fact exploded, because of the transfer of debt from huge corporations, including some of the biggest banks in the world, onto the public. Onto the public treasury, onto the public purse, which the IMF pushed for as well. Τα μέτρα που έχουν ληφθεί λοιπόν μέχρι τώρα είναι μέτρα σταθεροποίησης με την έννοια ότι είναι μέτρα τα οποία θα αποτρέψουν την άμεση στάση πληρωμών, αθέτηση πληρωμών από πλευράς Ελλάδας αύριο. Δεν είναι μέτρα τα οποία θα μειώσουν το χρέος. Αυτό δεν είναι φανερό, δεν χρειάζεται να το θεωρητικοποιήσουμε, ότι το χρέος συνεχίζει να αυξάνεται και να αυξάνεται ταχύτητα αφού υιοθετήθηκαν τα μέτρα και ως απόρρια των μέτρων. Είναι μέτρα που ελήφθησαν για να προστατευτούν οι δανειστές, να προστατευτούν οι τράπεζες με το πιο ξεκάθαρο τρόπο. Μέσα σε λίγους μήνες η ελληνική κυβέρνηση θα προσφέρει στις ελληνικές τράπεζες 108 δισεκατομμύρια ευρώ, σχεδόν δηλαδή το σύνολο του πακέτου σωτηρίας που λαμβάνει από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Αργεντινή, όταν βρέθηκε αντιμέτωπη με ανάλογες καταστάσεις, τιμώρησε αρκετούς από τους υπευθύνους. Η εικόνα των προέδρων που εγκατέλειπαν το Προεδρικό Μέγαρο με ελικόπτερα στοιχιώνει ακόμη το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αλλά και τους συνεργάτες του. Σε ένα εντατικό πρόγραμμα εξυγειάνσεων, αξιοποιήσεων, εξορθολογισμού και συμμαζέματος. Τα στελέχη της Τρόικας έχουν εγκατασταθεί για τα καλά στην πρωτεύουσα και υπαγορεύουν την πολιτική τους μέσω ενός αντισυνταγματικού μνημονίου. A landmark has certainly been the pension reform.
But the main question now is to be able to align wages and productivity. Τι είμαστε σήμερα? Είμαστε ελεύθερη χώρα, είμαστε. Είμαστε ανεξάρτητη υποτελήση. Είμαστε στην πλήρη ολοκληρωτική υποτέλεια. Είναι άλλο θέμα η λευτεριά και άλλο θέμα είναι η εθνική ανεξαρτησία. Δηλαδή το πρόβλημα της χώρας μας είναι πρόβλημα εθνικής ανεξαρτησίας σήμερα. Σε αγαστή συνεργασία με τους ξένους δανειστές της, η κυβέρνηση στρέφεται εναντίον των πολιτών με την επιβολή σκληρής λιτότητας. Το αποτέλεσμα είναι φτώχεια, λουκέτα και ανεργία. Αντιμετωπίζουμε το κέντρο της Αθήνας σαν να βρίσκεται σε μια ανθρωπιστική κρίση. Έχουμε όλα τα χαρακτηριστικά. Ανθρώπους που πεινάνε, άστεγους, ανθρώπους που δεν έχουν φάρμακα και γιατρό, ανθρώπους που περιφέρονται στις πλατείες, δεν είναι πολύ διαφορετικοί από αυτό που βλέπουμε σε πόλεις του τερπικού. Και σκεφτείτε ότι εμείς βλέπουμε τους πιο φτωχούς των φτωχών. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ακόμα κάποια ασφαλιστικά δικαιώματα, αλλά δεν φτάνουν. Ή όπως χαρακτηριστικά μου είπε μια μικροσυνταξιούχος, μια γυναίκα των 500 ευρώ που ήρθε εδώ, ότι ή θα πάρω τα φάρμακα ή τα τρόφιμα και τα δύο δεν μπορώ. Τα μέτρα της κυβέρνησης δεν υποβαθμίζουν απλώς το επίπεδο διαβίωσης των πολιτών. Απειλούν ευθέως την ίδια τους τη ζωή. Τώρα μπήκαν σε διαδικασία υποστήριξης σε εισαγωγικά από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, είχαν δραματικές επιπτώσεις στο προσδόκιμο επιβίωσης, δηλαδή αυτό που λέμε στην απλή γλώσσα μέσω όρο ζωής. Είχαμε περιπτώσεις χωρών που μετά την περιπέτειά τους αυτή, ο μέσος όρος ζωής έπεσε 5 και 10 χρόνια. Με τις περικοπές αυτές που αντιμετωπίζουμε τώρα, είναι σαφές ότι θα έχουμε μια μεγάλη μείωση στο προσδόκιμο επιβίωσης. Και η κυβέρνηση καταστρατηγεί ακόμη και τις βασικές αρχές της αστικής δημοκρατίας. Με το ιδιώνυμο της κουκούλας, τις προληπτικές προσαγωγές και τους κουκουλοφόρους αστυνομικούς στα όρια του παρακράτους. Se solde toujours par des mesures antisociales, antipopulaires, qui peuvent être extrêmement brutales. Et ça fait partie naturellement des moyens pour le capitalisme de redresser la situation. Son problème, c'est de les faire accepter. Voilà. Son problème, c'est de les faire accepter en usant de violence. Με αφορμή το έκτακτο δελτίο οικονομικής θυέλης, η δημοκρατία δίνει τη θέση της στη χρεοκρατία. Du capitalisme, c'est quand même une énorme destruction de valeurs.
c'est quand même de la valeur qui part en fumée dans la spéculation financière. Donc, cette destruction de valeur, il faut que quelqu'un la paye. Ben, les capitalistes n'ont pas l'intention de la payer eux-mêmes, hein. C'est, on les comprend d'ailleurs. Ils ne sont pas altruistes. Ils sont pas... Αν όμως αυτοί που προκάλεσαν την κρίση δεν είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν, γιατί να την πληρώσουμε εμείς? Στην παγκόσμια ιστορία, δεκάδες χώρες αρνήθηκαν με επιτυχία να πληρώσουν χρέη για τα οποία δεν ευθύνονταν οι πολίτες. Το διεθνές δίκαιο προσφέρει συχνά βέλη στη φαρέτρα τους. Ένα από αυτά ήταν η έννοια του απεχθούς χρέους. Η ιστορία μας ξεκινά τη δεκαετία του 1920 με τον Αλεξάνδερ Σακ. Υπουργός στην Τσαρική Ρωσία και ειδικό σε θέματα δικαίου, ο Σακ βρέθηκε μετά την Επανάσταση του 17 να διδάσκει σε πανεπιστήμια της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Και το 1927 παρουσίασε μια λαμπρή ιδέα, την έννοια του απεχθούς χρέους. Για να ορίσουμε ένα χρέος ως απεχθές, είπε, πρέπει να υπάρχουν τρεις προϋποθέσεις. Πρώτον, το καθεστώς της χώρας να προχώρησε στη σύναψη του δανείου χωρίς τη γνώση και τη συγκατάθεση των πολιτών. Δεύτερον, τα δάνεια να σπαταλήθηκαν σε δραστηριότητες που δεν ωφέλησαν τους πολίτες της χώρας. Και τρίτον, ο πιστωτής να ήταν ενήμερος για αυτή την κατάσταση και να σφύριζε αδιάφορα. Οι προτάσεις του ΣΑΚ ακούγονται προοδευτικές, εάν όχι επαναστατικές. Στην πραγματικότητα, εκείνη την εποχή εξυπηρετούσαν τα συμφέροντα μιας αναδυόμενης υπερδύναμης, των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν χρειαστεί την έννοια του απεχθούς χρέους από το 1898, όταν κέρδισαν τον Ισπανοαμερικανικό πόλεμο και προσάρτησαν την Κούβα. Το πρόβλημα ήταν ότι μαζί με το νησί προσάρτησαν και το λογαριασμό που άφηνε πίσω του το αποικιακό καθεστώς της Ισπανίας. Και επειδή η Ισπανική αποικιοκρατία κράτησε 4 αιώνες, από τη στιγμή δηλαδή που ο Κολόμβος πάτησε το πόδι του στην Αμερική μέχρι το 1898, το χρέος ήταν ελαφρώς μεγάλο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν σκόπευαν φυσικά να πληρώσουν τα σπασμένα των προηγούμενων καθεστώτων. Αποφάσισαν ότι το χρέος της Κούβας είναι απεχθές, οπότε αρνήθηκαν να το πληρώσουν. Μια παρόμοια ιστορία είχε να διηγηθεί και το Μεξικό μερικές δεκαετίες νωρίτερα, όταν ο Δημοκρατικός Στρατός ανέτρεψε το καθεστώς του αυτοκράτορα Μαξιμίλιαν του Πρώτου, αποφάσισε ότι το χρέος που είχε δημιουργηθεί ήταν απεχθές. Ο Μαξιμίλιαν είχε δανειστεί υπέρογκα ποσά με ληστερικά επιτόκια προκειμένου να αντιμετωπίσει τις εξεγέρσεις εναντίον του. Και επειδή χρώσταγε πολλά, τόσο στους δανειστές του, αλλά κυρίως στο λαό του Μεξικού, τον έστησαν στα 10 μέτρα και τον εκτέλεσαν. Τα περισσότερα παραδείγματα απεχθούς χρέους του 19ου αιώνα και των αρχών του 20ου φαίνεται να αφορούν υποανάπτυκτες χώρες της Αμερικανικής Υπήρου. Στην πραγματικότητα, πίσω από όλες τις αποφάσεις για πάυση πληρωμών βρισκόταν μια ανερχόμενη υπερδύναμη, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτή η υπερδύναμη θα φέρει την έννοια του απεχθούς χρέους και στον 21ο αιώνα. Στα σχέδια εισβολής και κατάληψης του Ιράκ. Πριν αρχίσουν όμως τα όπλα, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι προετοιμάζονται για την επόμενη ημέρα από την ανατροπή του Σαντάμ Χουσέιν. Το State Department γνωρίζει ότι θα κληθεί να διαχειριστεί το τεράστιο δημόσιο χρέος του Ιράκ και γι' αυτό θέλει να αποδείξει ότι είναι απεχθές.
Δημιουργεί λοιπόν μια μυστική ομάδα εργασίας. Και η ομάδα αυτή προτείνει η πρώτη μεταβατική κυβέρνηση να κηρύξει στάση πληρωμών με το επιχείρημα ότι ο Ιρακινός λαός δεν πρέπει να πληρώσει το απεχθές χρέος του καθεστώτος. Όλα είναι πλέον έτοιμα για την επίθεση. My fellow citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. Les États-Unis, avec leurs alliés, envahissent l'Irak. C'était en mars 2003. Et trois semaines plus tard, le secrétaire au Trésor des États-Unis convoque ses collègues du G8 à Washington et leur dit « La dette de Saddam Hussein est une dette odieuse. Le régime de Saddam Hussein est un régime dictatorial. Nous devons renoncer à récupérer cette dette odieuse. Le nouveau régime qui va venir en Irak doit être libéré du poids de cette dette. » Major combat operations in Iraq have ended. In the Battle of Iraq, the United States and our allies have prevailed. Ο Τζορτζ Μπους θα αναθέσει στον πρώην Υπουργό Εξωτερικών James Baker να πείσει τη διεθνή κοινότητα ότι το χρέος του Ιράκ είναι απεχθές. Και αυτός υποστηρίζει ότι ο Σαντάμ Χουσέιν σπαταλούσε τα χρήματα του λαού του για να κατασκευάζει παλάτια και να αγοράζει όπλα. Μεταξύ άλλων, οι Αμερικανοί διπλωμάτες απέδειξαν ότι το Ιράκ οφείλει δισεκατομμύρια δολάρια στη Γαλλία και τη Ρωσία για την αγορά πυράβλων Exocet και μαχητικών αεροσκαφών Mirage Fena και MiG. Στην πραγματικότητα, η συμπεριφορά του Χουσέιν δεν διαφέρει και τόσο από την πρακτική αρκετών ηγετών της Δύσης. Τα παλάτια είναι για τον αραβικό κόσμο ότι οι Ολυμπιακοί αγώνες για τη Δύση. Μια επίδειξη οικονομικής αλλά και γεωπολιτικής κυριαρχίας. Η αμερικανική διπλωματία θα αποδείξει τελικά ότι το χρέος του Ιράκ είναι απεχθές και πως ο Ιρακινός λαός δεν οφείλει να το πληρώσει. Η Ουάσιγκτον όμως συνειδητοποιεί ξαφνικά ότι ανοίγει τον ασκό του αιώλου. Για πρώτη φορά στον 21ο αιώνα, η μοναδική υπερδύναμη θα νομιμοποιούσε την έννοια του απεχθούς χρέους. Και έτσι προτίμησαν να κρύψουν την υπόθεση κάτω από το χαλί. Finalement, les autres pays ont dit OK, on supprime 80% de la dette irakienne au sein du club de Paris. Mais ils ont dit s'il vous plaît, n'utilisez pas officiellement la notion de dette odieuse parce que si on utilise cette notion, d'autres pays vont faire appel à la jurisprudence. Par exemple, Congo va dire la dette de Mobutu, il faut pas la rembourser. Les Philippines vont dire la dette du dictateur Marcos, on veut pas la rembourser. L'Afrique du Sud va dire la dette de l'apartheid, nous ne voulons pas la rembourser. Donc, pour éviter une contagion, si vous voulez, une extension de la notion de dette odieuse dans les années 2000, on a pris une solution, une décision ad hoc qui concerne l'Irak. Mais pour nous, c'est clairement la démonstration que la doctrine de la dette odieuse s'applique. I think it would be a mistake for Iraq to continue to be burdened by the sins of a deposed dictator. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να βοηθούν το Ιράκ να διαγράψει παλιές οφειλές. Κανένας όμως στην Ουάσιγκτον δεν θέλει πλέον να ακούει τις λέξεις «απεχθές χρέος».
κατάφερε να διαγράψει ένα μεγάλο τμήμα του χρέους του με τις πλάτες μιας αυτοκρατορίας. Μια άλλη χώρα όμως αποφάσισε να σταθεί στα δικά της πόδια και να τα βάλει με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τους μεγάλους δανειστές της. Κατάφερε να αποδείξει ότι το χρέος της ήταν όχι μόνο απεχθές, αλλά παράνομο και αντισυνταγματικό. Καλώς ήρθατε στον Ισημερινό. Dices que otro Ecuador estás buscando, que nuestros compatriotas no estén emigrando. No hace mucho tiempo que esto no pasaba en mi nación, por eso sé que tú vas a ganar. Nacionales urgentes y nosotros primero pondremos los compromisos nacionales a los compromisos internacionales. En buena hora, si podemos cumplir ambos, pero nuestras prioridades son muy claras. Primero, la vida de nuestros ciudadanos. Σημερινός θα μπορούσε να είναι μία από τις πλουσιότερες χώρες της Νότιας Αμερικής. Από τη στιγμή όμως που ανακαλύφθηκε πετρέλαιο, η χώρα γνώρισε μόνο δικτάτορες, φτώχεια, συσσωρευμένο χρέος και οικονομικούς δολοφόνους. My real job was deal making. It was giving loans to other countries, huge loans, much bigger than they could possibly repay. And well, one of the conditions of the loan, let's say $1 billion loan to a country like Indonesia or Ecuador. And this country would then have to give 90% of that loan back to a U.S. company or U.S. companies to build the infrastructure, Halliburton or Bechtel. These were big ones. And those companies would then go in and build an electrical system or ports or highways. And these would basically serve just a few of the very wealthiest families in those countries. The poor people in those countries would be stuck ultimately with this amazing debt that they couldn't possibly repay. Το 1982 καταφάνει στον Ισημερινό το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και μαζί μια επιτροπή σοφών που εκπροσωπεί τους μεγάλους πιστωτές. Ο Ισημερινός αναγκάζεται να δανείζεται όλο και περισσότερα για να αποπληρώσει παλαιότερες υποχρεώσεις του. Era simplemente un pillaje permanente que el Ecuador pagaba a los países del norte. Para ponerles un ejemplo, durante toda la década del 80 y del 90, ¿no? Hasta el 2005, el servicio de la deuda representaba alrededor del 50% del presupuesto del Estado. Es decir, el orden de 3.000 a 4.000 millones de dólares anuales, ¿no? Mientras que para salud, el gasto de salud anual del presupuesto era apenas del 4%. De 4.000 millones para pagar el servicio de la deuda, 400 millones para gastos de salud. 4.000 millones para pagar el servicio de la deuda y 800 millones para educación, ¿no? Entonces estábamos matando a nuestra población. Ο Ισημερινός εξηγείρεται. Η κρίση φαίνεται προς στιγμή να ελέγχεται όταν αναλαμβάνει ο Λούτσιο Γκουτιέρες, ο οποίος υπόσχεται κοινωνικές παροχές. Παρουσιάζεται σχεδόν σαν σοσιαλιστής, αλλά μόλις αναλαμβάνει καθήκοντα, κλείνει νέα συμφωνία με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και επιβάλλει μέτρα εξοδοτικής λιτότητας. Οι πολίτες αποφασίζουν ότι πρέπει να φύγει, με το ίδιο μέσο μεταφοράς που χρησιμοποιούσαν και οι πρόεδροι της Αγγεντονής, με ελικόπτερο. Ο αντιπρόεδρος Παλάσιο, που αναλαμβάνει την εξουσία, ξεκινά με καλές προθέσεις. Σύντομα όμως υποκύπτει στην Ουάσιγκτον και ο λαός στρέφεται στο μοναδικό πολιτικό που είχε αντισταθεί στις διεθνείς πιέσεις, τον Ραφαέλ Κορέα. Κορέα.
Ωραία, έχει σπουδάσει οικονομικά στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες και γνωρίζει πολύ καλά πώς μπορείς να αντιμετωπίσεις την Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αν έχεις την πολιτική βούληση. C'était en 2005, quand il était ministre des Finances, Rafael Correa a dit ce n'est pas normal que le supplément de revenus pétroliers qui arrive dans les caisses du pays reparte entièrement au remboursement de la dette. C'est injuste pour la population. Il a dit 80% des revenus pétroliers doivent être destinés à améliorer les dépenses sociales dans l'éducation, dans la santé, dans la création d'emplois. Et seul 20% doit aller dans le remboursement de la dette. La Banque mondiale a dit il n'est pas question que nous continuions à prêter de l'argent à l'Équateur si l'Équateur maintient une telle loi. Donc c'était clairement une immixtion de la Banque mondiale dans les affaires intérieures de l'Équateur. Et ce ministre, Rafael Correa, a dit il n'est pas question que j'accepte, moi comme ministre, cette imposition de la Banque mondiale. Donc il a préféré démissionner plutôt que de plier devant la Banque mondiale. Ça l'a rendu extrêmement populaire. Les gens ont dit, ah voilà quelqu'un qui préfère démissionner et perdre son poste de ministre, mais pour défendre la dignité et l'intérêt de la population. Ο Κορέα τελικά εξελέγει πρόεδρος το 2006. Μία από τις πρώτες αποφάσεις του ήταν να απελάσει τον εκπρόσωπο της Παγκόσμιας Τράπεζας και να ζητήσει από τους εκπροσώπους του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου να φύγουν από το κτίριο της Κεντρικής Τράπεζας. Στελέχη του Ταμείου, όπως ο Μπομπ Τρά, που αργότερα θα έρθει στην Ελλάδα, είχαν ήδη χαρακτηριστεί ανεπιθύμητοι από τους πολίτες του σημερινού. Esta burocracia internacional majadera, incompetente y deshonesta tendrá que respetar a nuestro país. Así que por eso hemos expulsado al representante del Banco Mundial en el país y nos reservamos el derecho de iniciar las acciones legales pertinentes por los daños y perjuicios causados al país. Además, nos reservamos el derecho de calificar como ilegal las deudas que tenemos con el Banco Mundial. 6 meses μετά, ο Κορέα προχώρησε ένα βήμα παρακάτω. Ικανοποίησε το αίτημα των κοινωνικών οργανώσεων για επιτροπή λογιστικού ελέγχου. Moi j'ai été un des personnes désignées par le président Correa pour faire partie de cette commission. Il y avait 18 membres de la commission et il y avait aussi 4 organes de l'État qui étaient représentés dans cette commission. Et nous étions chargés d'auditer, donc d'analyser tous les contrats qui avait entraîné l'endettement du pays entre 1976 et 2006. Nous avons travaillé 14 mois et nous avons analysé les dettes de l'Équateur sous la forme des bons. Nous avons analysé les dettes à l'égard du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale et d'autres organismes internationaux. Et nous avons analysé les dettes de l'Équateur à l'égard d'autres pays, à l'égard de la France, du Japon, de l'Allemagne. Et enfin, les dettes intérieures publiques. La pelea por tener acceso a la documentación fue dura, terrible. En el Ministerio de Finanzas, un colaborador nuestro, Alejandro Olmos, hijo, y mi persona, fuimos declarados personas no gratas en el Ministerio de Finanzas y todos los funcionarios del Ministerio de Finanzas hicieron una carta al ministro quejándose y denunciando nuestra posición, tanto de Alejandro Olmos como la mía, que estábamos afectando a los funcionarios del ministerio, ¿no? O sea que nosotros nos reímos de ese hecho, pero para que vea cómo nosotros hemos tenido dificultades serias en este caso y hemos sido acusados de ser los malos de la película, ¿no? En este proceso de auditoría. Παρά τα εμπόδια, η Επιτροπή κατόρθωσε να ολοκληρώσει το έργο της και διαπίστωσε ότι ένα μεγάλο κομμάτι των χρεών ήταν μη νομιμοποιημένο.
έδωσε τα συμπεράσματά της στο κράτος και το κράτος τα έδωσε στους πολίτες. En fait, ce qui était très important au niveau de la commission d'audit de l'Équateur, c'est que tous nos travaux ont été rendus publics. Donc la population équatorienne a été largement informée de pourquoi la dette qui avait été contractée par le gouvernement antérieur de l'Équateur, notamment au cours de l'année 2000, était une dette frappée d'illégitimité. La patria vuelve, el complejo de Canelite, partidocracia y dictadura, con los políticos de siempre. El poder ciudadano te lo dice tu hermano, por el constituyente al pueblo ecuatoriano. Dale Corea, dale Corea, todos los que se creen que no es el Ecuador, no lo es un futuro, no votaron mi país. Dale Corea, dale Corea, dale Corea, Rafael. Έχοντας τα στοιχεία από την Επιτροπή, η κυβέρνηση απέδειξε ότι το χρέος είναι μη νομιμοποιημένο και ανακοίνωσε πάυση πληρωμών για το 70% του ομολογιακού χρέους του εισημερινού. Frente a esa situación, los tenedores de la deuda ecuatoriana comenzaron a sacar sus bonos al mercado a valores muy bajos, del 20% de su valor. ¿Y qué hizo el Ecuador de forma secreta, no? El gobierno ecuatoriano comenzó a comprar, utilizó unos 800 millones de dólares para comprar 3.000 millones de dólares de deuda. Y fue para el caso ecuatoriano una reducción muy importante de la deuda, que permitió obviamente mejorar las condiciones de vida de la gente. Y fue así. Dans l'économie faite par l'Équateur, compter les intérêts qu'il aurait fallu payer jusque 2012 ou 2030. Et si on prend tout en compte, c'était une économie de 7000 millions, de plus de 7000 millions de dollars pour l'Équateur. Donc une économie très importante pour le pays, ce qui a permis au gouvernement d'augmenter très fortement les dépenses d'éducation, de santé, pour la création d'emplois aussi, pour l'amélioration des infrastructures. The dollar is no longer in sale, you know? Ιστορικοί, οικονομολόγοι και αναλυτές χύνουν τόνους μελάνη καθημερινά για το πώς θα αντιμετωπίσουμε το δημόσιο χρέος. Υπάρχει όμως ένα ερώτημα το οποίο λίγοι θέτουν. Χρωστά στα αλήθεια ο ελληνικός λαός όλα όσα του ζητούν? Récente de la Grèce, je dirais c'est une dette frappée d'illégitimité et d'illégalité. Alors quels sont les signes de ça? Ben, quand un pays, quand les autorités d'un pays reçoivent des pots de vin de la part de grandes sociétés transnationales, et c'est le cas de Siemens qui, avec sa filiale Siemens Hellas, a distribué de l'argent, des pots de vin à des responsables, à des ministres, à des hauts fonctionnaires depuis plus de 10 ans pour gagner des contrats. Là, on peut dire qu'il y a clairement une marque d'illégalité et d'illégitimité. Et que ces dettes-là doivent être mises en cause, c'est absolument évident pour moi. Η ελληνική δικαιοσύνη αποδείχθηκε λίγη στην υπόθεση Siemens και φάνηκε πολύ αργή και σε άλλες περιπτώσεις συμφωνιών πίσω από την πλάτη του λαού που αυξάνουν σήμερα τα νούμερα του χρέους.
διαβόητα swaps του 2001, η κυβέρνηση υποθήκευσε το μέλλον για να δείξει ένα ψεύτικο καλύτερο παρόν. Εμφάνισε μικρότερο το χρέος της χώρας, μετατρέποντας ένα δάνειο από γεν σε ευρώ, με βάση παλαιότερες ισοτιμίες. Βοηθός της στο μαγείρεμα, η Goldman Sachs, που κέρδισε εκατομμύρια από αυτό το deal. I'm particularly concerned about the role of U.S. financial institutions, particularly Goldman Sachs, that as Greece got on the heroin of borrowed money, Goldman was the crack dealer. Κόλπο πέτυχε για πολλά χρόνια και οι ελληνικές πολιτικές ελίτ έδειξαν ότι ξέρουν να ανταμείβουν τους συμμάχους τους. Προσέλαβαν ξανά την Goldman Sachs ως σύμβουλο, με τους πολίτες να πληρώνουν τη συνεργασία. La Goldman Sachs a conseillé le gouvernement grec et en même temps, d'une main et de l'autre main, il attaquait le gouvernement grec. Το σκάνδαλο αποκαλύπτεται το 2010. Λίγες ημέρες νωρίτερα, ένας πρώην υπάλληλος της Goldman Sachs είχε τεθεί επικεφαλής του Οργανισμού Διαχείρισης του Ελληνικού Δημόσιου Χρέους. Όπως και κάποιος που είχε Goldman Sachs, pour moi, c'est comment embaucher un criminel pour surveiller votre maison. Quelqu'un qui est un braqueur de banque, vous l'embauchez, va surveiller votre maison. Voilà, c'est la même chose. Alors on peut dire, effectivement, il connaît bien les autres braqueurs, il sait comment empêcher qu'on rentre dans votre maison. Mais ça n'a pas, objectivement, on se rend bien compte que c'est pas comme ça. Le risque est quand même plus grand que un jour il profite de votre absence pour tout piquer. Qu'est-ce qui me garantit que ce personnage passé chez Goldman Sachs va gérer de façon optimale les affaires grecques? Αρκετές χώρες κατηγορούν την Ελλάδα για τις δοσοληψίες της με την Goldman Sachs. Συχνά όμως είναι οι ίδιες που χρησιμοποιούν τις επαφές τους με τις ελληνικές κυβερνήσεις για να πουλήσουν με το αζημίωτο τα αμυντικά συστήματά τους στη χώρα. Als Deutschland gerade ausgehandelt hat, dass Griechenland unterstützt wird vor einem Jahr, war ja eine der Grundbedingungen, dass auf jeden Fall die Exporte, die Importe von deutschen Rüstungsgütern nicht minimiert werden. Also Griechenland sollte sparen, sollte die Pensionen zusammenstreichen, sollte den Leuten alles aus der Tasche ziehen, aber die Rüstungsimporte, die sollten weiter finanziert werden. Und das zeigt natürlich auch schon die ganz klare Interessenlage. Also die deutsche Bundesregierung ist da im Grunde der Anwalt der großen Rüstungskonzerne und der Exportindustrie. Und die haben jetzt ein Interesse daran natürlich, dass sie trotzdem weiter exportieren können. On est quand même hypocrite. Ces derniers mois, la France a vendu 6 frégates à la Grèce pour 2,5 milliards, des hélicoptères pour plus de 400 millions, des rafales, un rafale à 100 millions. Là, malheureusement, mon espionnage ne m'a pas permis de dire si c'est 10 ou 20 ou 30 rafales. Ça fait presque 3 milliards. Et puis il y a l'Allemagne a vendu 6 sous-marins dans les prochaines années à la Grèce il y a quelques mois. Ça fait 1 milliard. Mais on est complètement hypocrite. On leur donne de la gens pour acheter nos armes. Στην ευρωπαϊκή υποκρισία, εγκληματικές υποχωρήσεις συνοδεύουν εγκληματικές αποφάσεις. Πάντα με πρόσχημα το εθνικό καλό ή μια νέα μεγάλη ιδέα που άφησε πίσω της κατεστραμμένα ακίνητα και τεράστια χρέη.
have spent a lot of money. We have spent twice the money that I spent in Sydney. I don't know about it. We'll know about the final cost after, of course, the end of the Olympic Games. You mentioned $1.2 billion for security. Where does that money come from? We have the money. It's Greek money, or is it the Olympic Committee? Does some of it come from the United States? No, we're talking about Greek money now. We're talking about money that is more than we can afford, maybe. Mm-hmm. We're talking just about security. Fait des dépenses somptueuses, tout à fait exagérées, payées par la population grecque, parce que pour rembourser les dettes qu'on a contractées pour réaliser ces Jeux Olympiques, bien évidemment, on utilise une grande partie des impôts payés par les citoyens grecs pour rembourser cette dette. Et il est tout à fait normal que les citoyens grecs demandent qu'on fasse une analyse très claire de pourquoi le budget des Jeux Olympiques a explosé, à quoi les dépenses ont servi. Οι Ολυμπιακοί αγώνες και η σχέση διαφθοράς με εταιρείες όπως η Siemens και η Goldman Sachs αποτελούν την κορυφή του παγόβουνου συμφωνιών που κλείνονταν σε βάρος και εν αγνία των πολιτών. Υπάρχουν όμως και πολύ σημαντικότερα ζητήματα, τα οποία δεν αφορούν μόνο την Ελλάδα, αλλά όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας. Όλοι οι κανόνες που επιβάλλονται και προσδιορίζονται όσον αφορά την έκδοση μονόμα. Υπάρχουν θέματα νομιμότητας όσον αφορά τις τράπεζες οι οποίες έχουν παίξει τον πρώτο ρόλο είτε στην πρωτογενή αγορά είτε στην δευτερογενή αγορά για την έκδοση των ομολόγων αυτών. Ποιες είναι αυτές οι τράπεζες, πώς ανοίχθηκαν, με ποιους όρους μπήκαν σε αυτές τις διαδικασίες. Ich denke, dass ein Großteil der Schulden, die derzeit als Staatsschulden im Euroraum existieren, illegitime Schulden sind. Weil es sind Schulden, die durch eine Politik entstanden sind, die sich gegen die Interessen der Mehrheit der Bevölkerung gerichtet hat. Und deswegen soll jetzt nicht die Bevölkerung diese Schulden abtragen. Το παράδειγμα και η σημερινή μας έδειξε πως όλες αυτές οι παράνομες ή απεχθείς συμβάσεις μπορούν να έρθουν στο φως μέσα από τη δημιουργία μιας επιτροπής λογιστικού ελέγχου. Γιατί δεν μας λένε καθαρά ποιο είναι αυτό το χρέος, πόσο είναι αυτό το χρέος και πώς δημιουργήθηκε αυτό το χρέος και πού οφείλουμε και σε ποιους οφείλουμε. Γι' αυτό είναι αναγκαίο και απαραίτητο ένας λογιστικός έλεγχος ώστε να προσδιορίσει ακριβώς τι είναι αυτό το χρέος. Γι' αυτό λέω η γνώση και η απόρριψη όλων των ψευδολογιών που λένε και η κυβέρνηση και οι εταιρείες που αρπάζουν το χρήμα του ελληνικού λαού και τα παπαγαλάκια που πληρώνονται αδρά για να υμνούν την κυβέρνηση. Πώς θα φτιάξει όμως την Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου και κυρίως πώς θα εξασφαλίσουμε ότι δεν θα είναι μία ακόμα εξεταστική επιτροπή της Βουλής φτιαγμένη από τους ανθρώπους που μας έφεραν σε αυτή την κατάσταση. Η Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου να μην είναι μία επιτροπή σοφών. Δεν πρόκειται περί αυτού. Γιατί αν σχηματιστεί απλώς μία επιτροπή σοφών, την οποία θα φτιάξει η κυβέρνηση, έστω και αν καλέσει ανθρώπους από το εξωτερικό. Έστω και αν βάλει και ορισμένους από την μεμονωμένα άτομα από την κοινωνία των πολιτών κτλ. Θα υπάρχει ο κίνδυνος
να είναι ένα φερέφωνο. Los únicos que tienen autoridad moral y el derecho de demandar una auditoría es el pueblo, que es el que está sufriendo sus consecuencias, ¿no? Y es importante sensibilizar a toda la población, en este caso la población griega, a todas las organizaciones sociales griegas, para que se unan y en las calles demanden la auditoría, ¿no? Dans la situation grecque, effectivement, comme le parti de la Nouvelle Démocratie ou le PASOK ont bénéficié eux-mêmes d'avantages en endettant le pays depuis une quinzaine d'années, et il est certain que ces partis voient très mal l'idée de faire un audit, parce que leur responsabilité va être démontrée aux yeux de l'opinion publique. Donc ce qui doit se passer, c'est que l'opinion publique grecque doit se mobiliser, des organisations doivent aussi se mobiliser, des syndicats, la magistrature grecque, des intellectuels, des artistes. Les gens doivent faire connaître leur avis et faire monter la pression sur le pouvoir politique. Από τις αρχές Μαρτίου, μια ομάδα ανθρώπων από διαφορετικούς πολιτικούς και εργασιακούς χώρους συγκρότησε μια πρωτοβουλία για τη δημιουργία Επιτροπής Λογιστικού Ελέγχου στην Ελλάδα. Ακαδημαϊκοί, συγγραφείς, καλλιτέχνες και συνδικαλιστές από ολόκληρο τον κόσμο στήριξαν αυτή την πρωτοβουλία. Η Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου θα διερευνήσει ποια τμήματα του χρέους είναι απεχθή και ποια είναι παράνομα και θα αποδείξει ότι ο ελληνικός λαός, βάσει της ελληνικής και της διεθνούς νομολογίας, δεν οφείλει να τα πληρώσει. Η απόφαση όμως είναι στη βάση της πολιτική και όχι οικονομική. Ακόμη και αν το χρέος ήταν νόμιμο, καμία κυβέρνηση δεν έχει το δικαίωμα να δολοφονεί τους πολίτες της για να εξυπηρετήσει τους δανειστές της. Και όλο το ελληνικό χρέος, 350 δισευρώ, να αποδειχθεί νόμιμο, που δεν θα αποδειχθεί έτσι, αλλά και όλο να αποδειχθεί νόμιμο, πάλι η Ελλάδα δεν μπορεί να το σηκώσει. Πάλι λέει θα πρέπει να διαγραφεί. Εάν η εξυπηρέτηση του χρέους, η διαθεσιμότητά του επιβάλλει διάλυση των νοσοκομείων, διάλυση της παιδείας, διάλυση των δρόμων, τότε το χρέος σε κοινωνική βάση είναι μη διαλύσιμο. What in effect the government is saying is that they are going to default in relationship to the Greek people. And I don't understand how social democratic, socialist, popularly elected government can turn to its own voters and say we're going to default on you instead of defaulting on the financial institutions. There is only one single option in the coming decades, which is not to pay this tax, because it was based on neoliberalism. And the neoliberal endeavor, you know, was a crime against humanity. Personne n'a l'obligation de payer sa dette, parce que cette dette a été accumulée à travers un fonctionnement vicieux du marché financier. Il est immoral de payer une dette immorale. Της Επιτροπής Λογιστικού Ελέγχου, εν τέλει, δεν είναι παρά ένα πολύτιμο όπλο σε μια μεγαλύτερη μάχη. Μια μάχη που θα διεξαχθεί με τους παραδοσιακούς όρους με τους οποίους διεξάγονται αυτές οι μάχες εδώ και αιώνες. Χωρίς αυτήν, όσες φορές και αν διαγράψουμε το χρέος, αυτό θα αναγεννάται από την τέφρα του. Θα διαμορφωθεί δηλαδή πεδίο ιδεολογικής, πολιτικής και ταξικής πάλης. Το χρέος είναι πεδίο ταξικής πάλης. Το ίδιο. N'ayez surtout pas peur, en tant que Grec, de revendiquer vos droits dans l'Union européenne et par rapport au gouvernement grec. C'est fondamental, c'est en se battant qu'on fait respecter ses droits et c'est pas en se soumettant aux diktats des créanciers. Regardez la Tunisie, regardez l'Égypte, c'est quand une population se met en action qu'elle peut réellement changer la situation. Να
να αποτινάξουμε από πάνω μας την υποτέλεια, να απελευθερωθούμε από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, να απελευθερωθούμε από την Τράπεζα την Ευρωπαϊκή, να απελευθερωθούμε γενικά από την Τρόικα, η οποία είναι η οικονομική υποδούλωση της Ελλάδας. Τώρα είναι η κρίσιμη στιγμή.